Τώρα, ο της Λάμψια, για να κάνουμε μία στάση εδώ. Ε, αν θες, Παναγιώτη, να αποκρυπτογραφήσουμε τα νέα δεδομένα στο δρόμο προ την Κάλπη. Ε, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μία κίνηση ε, συμβολική ε, σήμερα, λέγοντας ότι εγώ, απέχοντας από τις ψηφοφορίες απονομιμοποιώ ή μάλλον δεν νομιμοποιώ μια κυβέρνηση η οποία ΑΒΓ προβάλλει κυρίω το θέμα των υποκλοπών. Ε, και από την άλλη, έχουμε την κυβέρνηση να του λέει ότι αυτέ είναι αντισυνταγματικέ και αντιθεσμικέ συμπεριφορέ και πέσει με τη φωτιά. Λοιπόν, καταρχά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και μια κίνηση απελπισία του κ. Τσίπρα. Τι εννοώ. Προημερών κατέθεσε το ύψο των κοινοβουλευτικών του δεδομένων και πήρε απάντηση από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η διαδηλωμένη τη κυβέρνηση, η συνταγματική τάξη τη συγκεκριμένη. Ο κ. Τσίπρα αυτό που κάνει, πέρα ότι είναι εξωθεσμικό και δείχνει ότι έχουν μια υποκριτική στάση όταν μιλούν για προστασία των θεσμών και, προστασία του κράτου δικαίου. Αλλά εγώ θα ήθελα να πάω λίγο στην ουσία γιατί το κάνει. Έχω μια εξήγηση που είναι λογική. Ποια είναι. Η εξήγηση αυτή ότι ο κύριος Μητσοτάκης του έχει κλέψει τη λεγόμενη κοινωνική ατζέντα. Αν ο τσίπρα. Μοίραζε υποσχέσει, ο Μιτσοτάχη έχει το προνόμιο, όντα στην κυβέρνηση και πρωθυπουργό, να μοιράζει κανονικά. Δηλαδή, να μοιράζει επιδόματα, να μοιράζει επιδοτήσει και ένα σωρό άλλα που κάποια στιγμή, α το σημειώσουμε, θα το πληρώσουμε. Είναι υπερβολικό κατά τη γνώμη μου και αυτό. Αλλά, όντα σε δυσμενή θέση ο κύριο Τσίπρα δεν έχει τι να υποστηρίξει ω προ την κοινωνική ατζέντα, επιστρέφει στη γνώριμη τακτική του. Ποια είναι η τακτική του, τον μπάχαλο. Θα θυμίσουμε τα συνθήματα του 2012. Ελπίζω να μην φτάσουμε εκεί. Να καεί, να καεί κτλ. Ελπίζω έχει, να μην φτάσουμε πάρα εκεί. Πάρα Ελπίζω να έχουμε μάθει από αυτό και ω κοινωνία και οι πολιτέ. Τέσσερα χίλια χρόνια χίλια, τώρα, αυτή, κοντά τέσσερα χρόνια, δεν έκανε κάτι να αλλάξουν την ατζέντα. Να αλλάξουν οι ίδιοι, να πούν κάτι καινούριο. Αυτό είναι ένα έλλειμμα που δημιουργείται και φαίνεται στι δημοσκοπήσει. Αν ο κύριο Τσίπρα θέλει να προσεγγίσει το λεγόμενο κεντρό χώρο, δεν μπορεί να το κάνει με αυτή την τακτική. Πρέπει να σου θυμίσω ότι ο ανένδοτος αγώνα είναι υπαρξιακό στοιχείο του κεντρώου χώρου. Αυτή Αυτό, η ένταση η με το Πασόκ τώρα, μια που έχουμε φτάσει στο, στο κεντρό χώρο, τι, πώς, τη, πώς τη διαβάζεις. Το, το Πασόκ κατάλαβε επιτέλους ότι αν θέλει να υπάρξει στο πολιτικό χάρτη πρέπει να διεκδικήσει το ρόλο του δεύτερου. Από αυτόν εξαρτάται η δική του τύχη στο μέλλον. Γιατί αν πέσει τις συμπληγάδες ανάμεσα στους δύο θα υποστεί μεγάλο τραύμα. Φαίνεται λοιπόν ότι του έδωσε την καλύτερη πάσα ο κύριο Τσίπρα και ο κύριο Ζωβλάκη την εκμεταλλεύεται λέγοντα ότι αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Και ότι πρέπει η χώρα, εν πάση περιπτώσει, να κυβερνάται με βάση του νόμου και του κανόνε που ισχύουν. Και όχι άλλα carte. Όχι να πηγαίνει ο κύριο Τσίπρα και να κάνει σαν αυτού που χάνουν το τάβλι στο καφενείο και να αποδογείται το τραπέζι. Δεν αλλάζουν του κανόνε επειδή μα βολεύουν. Αυτοί είναι οι κανόνε. Αυτή είναι η δημοκρατία. Αυτό προβλέπεται. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.